Παρά ναι. ότι κάνει κρύο ναι, ναι. τώρα νωρί το πρωί, ξεκινάμε από αρνητικέ θερμοκρασίε. Αυτή τη στιγμή στη Φλόρινα είμαστε κοντά στου μείω 5 βαθμού. Μείω 5, ε? Αρνητικέ και προ την Τρίπολη. Στον αντίποδα, βέβαια, προ τη Ρόδο τα θερμόμετρα δείχνουν περίπου 12 με 13 βαθμού Κελσίου. Κάνει όμω κρύο. Η Μαρία μα εδώ... έλεγε πριν 0 Θεσσαλονίκη. τίποτα. κοντά μιδέν, στο 0 τη Θεσσαλονίκη, είμαστε κοντά στου 6 βαθμού mm -hmm. εδώ στο κέντρο τη πόλη τη Αθήνα. Θα ανέβει βέβαια ο υδράργυρο στι επόμενε ώρε γιατί θα κυριαρχήσει η λιοφάνεια. Και έτσι θα κυλήσει το μεγαλύτερο τμήμα τη νέα εβδομάδα, δηλαδή με κρύο τη νύχτα και νωρί το πρωί, το οποίο όμω μέρα με τη μέρα θα μαλακώνει μερικώ. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη σε πολλέ περιοχέ τη χώρα μα και θα ανεβαίνει ο υδράργυρο αργά το μεσημέρι κοντά στου 17 με 18 βαθμού Κελσίου. Όπω βλέπουμε τώρα και στου χάρτε των βαρομετρικών συστημάτων, το αίτιο είναι για άλλη μια φορά <χω> ένα πεδίο υψηλών πιέσεων, το οποίο θα εξαπλωθεί και προ τη χώρα μα. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά με το γράμμα Y έχουμε τις υψηλές βαρομετρικές πιέσεις. Αυτό δηλαδή το ατμοσφαιρικό βουνό που στην ουσία τι κάνει εμποδίζει. Για άλλη μια φορά τα συστήματα κακοκαιριών να μας έρθουν από την κεντρική και δυτική Ευρώπη με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι ήπιες καιρικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι και την πέμπτη και λέμε βέβαια τουλάχιστον μέχρι και την πέμπτη γιατί στη συνέχεια φαίνεται ότι ένα κύμα κακοκαιρία από την κεντρική ah. Ευρώπη θα προσπαθήσει να κινηθεί κάπω πιο νότια yeah. και να απασχολήσει και τη χώρα μα, δίνοντα και πάλι έναν έτσι φθινοπορεινό καιρό με βροχέ, κυρίω και πάλι όμω στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή μέρα. Yeah. Να, δούμε, δούμε πώ ξεκινάει η νέα εβδομάδα, Δευτέρα, σήμερα, 25 Νοεμβρίου. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάποιε όμω συνευχέ θα αναπτυχθούν προ την πλευρά του Αιγύπτου, όπω επίση και προ τα βορειότερα τμήματα τη Κρήτη, όχι όμω κάτι το αξιόλογο. Σιγά σιγά αρχίζουν και υποχωρούν, ή να το πούμε καλύτερα, περιορίζουν τη δράση του οι βορειάδε, οι οποίοι ταλαιπώρησαν αρκετέ περιοχέ τη χώρα μα τα προηγούμενα 24 ώρα. Φτάσαμε ακόμη και τα επίπεδα θιέλη. Σήμερα θα πνέουν γενικά με μέτριε εντάσει, με εξαίρεση το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί θα φτάνουμε τα 6 τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ. Ο Ιδράργυρο αργά το μεσημέρι, βλέπετε, θα προσεγγίσει σε αρκετέ περιοχέ του 14 με 17 βαθμού Κελσίου. Με αρκετό όμω το κρύο, τώρα νωρίς το πρωί, προσοχή στον παγετό προ την κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα. Έχουμε αρνητικέ θερμοκρασιακέ τιμέ, ακόμη και σε παιδινέ περιοχέ. Πάμε να δούμε και τον νομό Πάμε, πάμε. Όχι κάτι το αξιόλογο, πολύ καλέ συγκεκριμένε συνδίκε σήμερα. Ναι. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τι αμέσω επόμενε ώρε. Τσουχτερό το κρύο τώρα νωρί το πρωί, βλέπετε, yeah. ξεκινάμε περίπου από του 6 βαθμού στο κέντρο τη πόλη, σε περιοχέ όπου ευνοούνται οι θερμοκρασιακέ αναστροφέ. Εκεί, δηλαδή, όπου καθώ εκπέμπει η επιφάνεια τη θερμότητα που έχει συσσωρεύσει από το προηγούμενο 24ωρο, πέφτει περισσότερο η θερμοκρασία, mm -hmm. μια και το, ανεμικό, το ανεμολογικό πεδίο βοηθάει προ αυτή την εξέλιξη. Δεν αποκλείεται και το τονίσουμε αυτό για την Ανατολική, κυρίω και Βόρεια Αττική, να δούμε και θερμοκρασίε κοντά στου 0. Εδώ, Λες, για παράδειγμα, έξω από τα στούντιό μα είμαστε περίπου στου 3 με 4 βαθμού. Βεβαίω. Τώρα, τώρα νωρί το πρωί Πώς δεν το καταλάβω, είμαστε μας. κοντά στου 3 με 4 βαθμού. Δεν το πιάσαμε τόσο κρύο να σου πει. Κάνει. Κάνει αυτό το έβαλα παλτό σήμερα. Ε, θα το αντέξει το μεσημέρι. Αργότερα, αργότερα θα τον το βγάλουμε το παντού. Προ το μεσημεράκι. Το Έχει το ένα ελαφρύ που φανάκι πάντα στο αυτοκίνητο. έχω δεν ένα μάνικο. Αλλά εντάξει, πώ. Δεν πάει με τον τίσιμο όμω τα μάτια. Ωραία, γαμώ το. Δεν, δεν, μπορώ, δεν, εντάξει, μόνο. Μόνο. δεν μπορώ. Εντάξει, μπροστά κάλυπτο είναι ο πόνο. Δεν θα ιδρώσει. δεν θα ιδρώσει. Δεν πειράζει. Πάντω θα ιδρώσει. Πάντω θα ιδρώσει. Είναι καμηλό. Θέλω <laughs> <laughs> να ξέρω να σου πω και μάρκα. Τόσο. Και μάρκα, και μάρκα. Κα, Καμηλό μάρκα. Καμιλό το σώμα. Ναι, ναι, ναι καμιλό, καμιλό. Καμιλό. Καμιλό, καμιλό. Πάντω, να πούμε ότι αργά το μεσημέρι βλέπετε και στου χάρτε μα θα προσεγγίσουμε και του 17 βαθμού Κελσίου. Θα έχουμε έτσι ένα βόρειο ρεύμα κοντά στα 4 με 5 μποφόρ. Γενικά για 1 με δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρο το μεσημεράκι θα θυμίσει έτσι περισσότερο φθινόπωρο παρά χειμώνα που έχουμε τώρα νωρί το πρωί. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μα. Και εδώ βέβαια τσουχτερό το κρύο, κοντά στου 3 βαθμού στο κέντρο τη πόλη, κοντά στο 0 γύρω γύρω από αυτό. Αργά το μεσημέρι όμω και εδώ ο υδράργυρο θα καταφέρει να προσεγγίσει του 14 βαθμού. Οι άνεμοι από μεταβλητέ διευθύνσει με ασθενεί και τοπικά μέτριε εντάσει και την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, στο σύνολο του νομού Θεσσαλονίκη. Και να δούμε τώρα την εξέλιξη. Θα προσπεράσουμε τι ημέρε, γιατί είπαμε ότι μέχρι και την Δετάρτη με Πέμπτη, όχι κάτι του αξιόλογο. Τα ίδια, περίπου. Ηλιοφάνεια, καλέ θερμοκρασίε yeah. το μεσημέρι, mm -hmm. κρύο όμω τη νύχτα και νωρί το πρωί. Δεν θα προβληματίζουν γενικά οι άνεμοι. Την Πέμπτη όμω, yeah. δείτε εδώ σιγά σιγά αρχίζει και σχηματίζεται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και θα αρχίσει να κινείται προ τα νότια-νότιο-ανατολικά τμήματα. Άρα λοιπόν, πρώτα μέσα στο Ιόνιο, και όπω θα δούμε στον επόμενο μα χάρτη μέσα στην Παρασκευή, ακόμη και σε άλλε περιοχέ τη δυτική χώρα αλλά και προ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο καιρό θα καταστεί άστατο που σημαίνει ότι θα έχουμε βροχέ, πρόσκαρε τοπικέ καταιγίδε, γυρίζουν και άνεμε ενωτιάδε. Και άρα λοιπόν πάμε και πάλι σε ένα φθινοπορεινό μοτίβο, το οποίο όπω όλα δείχνουν θα, θα, κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο για αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα. Α, φθινοπορεινό. Βεβαίω, φθινοπορεινό που σημαίνει καλέ θερμοκρασίε, δηλαδή φθινοπορεινέ κοντά στου 16 με 18 βαθμού. Οι νοτιάδε θα κυριαρχήσουν και θα έρθουν βέβαια και βροχές με έμφαση τη δυτική Ελλάδα αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε πρώτο έτσι βαθμό επικίνδυνοτητα, α το πούμε έτσι.